Εντάξει, θα ζήσω εγώ τέτοιο. Έλα, πώς θα πάμε, έλα. Μένεται για πέμπτη ημέρα η φωτιά στις κορυφογραμμές του Δερμίου Όρους. Σε υψόμετρο 1380 μέτρων η πύρινη λέλαπα κατακαίει ό,τι βρίσκει μπροστά της, απειλώντας κύρια τη χλωρίδα της περιοχής και δευτεροβόντως τις κτηνοτροφικές μονάδες, εγκαταστάσεις που βρίσκονται διάσπαρτες σε όλο το εύρος που κινείται η φωτιά. Οι πυροσβέστες από Κοζάνη, Φλόρινα, από το Λεμαΐδα και η Μαθία συχνά δίνουν άνηση μάχη, καθώς οι ρηπές του ανέμου που φτάνουν και τα έξι μποφόρ αναζωπυρώνουν τη φωτιά, μετατρέποντας τη νίκη σε ήττα των πυροσβεστών, που ξεπερνώντας σε αρκετές περιπτώσεις τις ανθρώπινες αντοχές, μάχονται μέρα και νύχτα πάνω στα βουνά. Οι πολλές φωτιές σε όλη την ελληνική επικράτεια δεν επέτρεψαν την εναέρια υποστήριξη των επίγειων δυνάμεων στην φωτιά του Βερμίου, ενώ την όλη επιχείρηση νωρίς το απόγευμα σήμερα επιτηρούσε ελικόπτερο του στρατού, δίνοντας πληροφορίες στο κέντρο επιχειρήσεων. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, μετά από ώρες μάχης με τη φωτιά, έθεσαν υπό έλεγχο το ένα από τα δύο μέτωπα, καθώς το άλλο ήταν μέσα σε χαράδρα με πυκνή βλάστηση και δύσκολη πρόσβαση.